μέχρι το παιχνίδι δεν είχε ποιότητα, τουλάχιστον από κύπελλο. Η ομάδα του Ηρακλή είχε προβλήματα όσον αφορά το παιχνίδι 4. Δεν είχε την ερημία για να παίξει και την υπομονή. Υπήρχε μια πίεση στους παίκτες γενικότερα για τη βαθμονική πίεση που ίσως χρειαζόταν να υπερβάλλουν τον εαυτό τους και η αλήθεια είναι ότι προσπαθήσαν πάρα πολύ σε αυτό και δώσαν όσο μπορούσαν για να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Και να κερδίσουν έστω έτσι όπως ήρθε η νίκη, η οποία είναι πολύ σημαντική για όλους. Πιστεύω θα δώσει και κάτι παραπάνω στη συνέχεια αυτό σαν ψυχολογία. Ερωτήσεις υπάρχουν? Άρα τώρα για την 144 σε επέφερα. Δεν σας ακούω. Κάνε την ερώτησή σου, κάνε την ερώτησή σου. Μετά και από τη σημαντική νίκη κύριε Κομφίδη σήμερα, ποιοι είναι οι στόχοι του Ηρακλή και η δική σας για το επόμενο διάστημα για την ομάδα του Ηρακλή? Στόχος της ομάδας και δική μου φυσικά είναι να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο παιχνίδι ο οποίος να είναι ελκυστικός και για εσάς που το βλέπετε, αλλά και να είναι ουσιαστικός και για εμάς για τη συνέχεια, να μπορούμε να βλέπουμε όσο γίνεται πιο ψηλά και να μην βρισκόμαστε σε αυτές τις θέσεις που τουλάχιστον για τον αρχή νομίζω δεν είναι και αυτή η θέση που. Πίεση σαφώς και υπήρχε στους παίχτες, αλλά νομίζω ότι υπήρχε και σε εσάς, γιατί ήταν πρώτος σας παιχνίδι στον πάγκο μετά από 4 συνεχόμενες ήττες και θέλατε να δώσετε κάτι διαφορετικό. Κάνατε και κάποια πράγματα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πώς το αισθανθήκατε έτσι αυτό το παιχνίδι? Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μόνο σε αυτό το παιχνίδι. Φαντάζομαι και στη συνέχεια θα υπάρχει η πίεση και για μένα και για όλους. Αλλά δεν είναι να είμαστε τόσο αγχωμένοι για το παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να βγάλουμε λίγο τη χαρά του παιχνιδιού. Και αυτό θα γίνει μόνο με προσπάθεια και με ποιότητα στο παιχνίδι. Αυτό είναι και αυτό το οποίο ζητάω και θα προσπαθήσω να το περάσω εκεί στην ομάδα. Σκέφτεστε να κάνετε πολλές αλλαγές στον τρόπο να παίξει η ομάδα. Τι σκέφτεστε να αλλάξετε κυρίως, γιατί σήμερα δεν μπορέσατε να αλλάξετε τίποτα, ήταν και το δουλειά ήταν πολύ μικρό. Θέλει λίγο δρόμο και αυτό. Σας είπα, θέλω να βρούμε ένα παιχνίδι, έναν τρόπο παιχνιδιού, ένα στυλ παιχνιδιού, το οποίο να είναι ποιοτικό. Με συνδυασμούς, με καλή ανάπτυξη. Αυτό θα προκύψει μέσα από τη διαδικασία των προπονήσεων, έχετε κάτι στο μυαλό σας? Όχι. Σίγουρα. Μέσα από σίγουρα, μέσα από τις προπονήσεις. Γι' αυτό είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε. Το υλικό υπάρχει. Η αλήθεια είναι το υλικό το γνωρίζω μόνο από κάποια παιχνίδια τα οποία παρακολουθούσα. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό όταν μπαίνεις μέσα στο χώρο της προπόνησης, όπου εκεί πραγματικά γνωρίζεις και την ποιότητα των παιχνών και τι μπορεί ακριβώς να δώσει και τι παιχνίδι μπορείς να παίξεις. Άλλη ερώτηση. Υπάρχουν διαφορές και κοινά σημεία από την πρώτη σας θητεία στον πάγκο του Ηρακλή με αυτή που επιστρέφετε τώρα? Σίγουρα. Υπάρχουν διαφορές, καθώς είναι διαφορετικοί παίκτες. Οι παίκτες είναι αυτοί που δημιουργούν και ένα τρόπο παιχνιδιού, αν θέλετε, από το στήσιμο, την τοποθέτηση και από το πώς θα παίξουν ένα παιχνίδι. Αυτή είναι, ανάλογα τους παίκτες που έχεις, έτσι προσαρμόζεσαι και σε έναν τρόπο παιχνιδιού. Ακούστηκαν δύο φορές από δοκιμασίες, τη μία φορά στο πρόσωπο του Αντώνη Ρέμου, στην εξήγηση γενικότερα, και την άλλη στην αλλαγή του Νικολάη Ντίκα. Εσείς με το που αναλάβετε, θελήσετε να περάσετε ένα μήνυμα ενότητας. Τι άλλο μπορεί να υποστεί για να αλλάξει την κατάσταση? Χαίρομαι να μου κάνεις την ερώτηση, γιατί ήθελα να αναφερθώ σε αυτό. Καθώς και σαν χαρακτήρας και σαν άνθρωπος είναι κάτι που με στεναχωρεί παρόλο τη νίκη και ίσως αυτή η νίκη έτσι λίγο με αυτό έτσι με στεναχώρησε γιατί όπως είπατε και εσείς για θέμα ενότητος αυτή τη στιγμή είμαστε μία ομάδα και ομάδα πέρα από το γκρουπ των αποδητηρίων
είναι και η έξω. Είναι ο φίλος του κόσμου. Αν είναι ξεχωριστά κομμάτια, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ήταν πολύ μικρή για μένα. Άλλη ερώτηση. Για τη φάση του σοκακουστότερων τελετών της δεύτερου χρόνου θεωρείται ότι εκεί ο διετής λαθασμένα δεν έδωσε ένα κανονικό πενάλτι. Είναι σχόλια αυτή τη φάση. Δεν ξέρω αν και από προηγούμενες φορές αν γνωρίζετε ότι δεν κάνω αναφορά στη διετησία. Γιατί έτσι προσανατολιζόμαστε από το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Γιατί αν αρχίσουμε να μιλάμε για τη διαιτησία, μετά δεν βλέπουμε και αυτά τα οποία πραγματικά έγιναν στο παιχνίδι. Από το παιχνίδι γενικά είναι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιχνιδιών, από εκεί πέρα η διαιτησία είναι άλλο θέμα. Επειδή μιλάμε για ψυχολογία και είναι λογικό να μείνουμε στα καλύτερα της μετά τα τελευταία αποτελέσματα, σε αυτή τη σχέση που είναι λαβή με τους παίκτες, τι παίρνετε από τους παίκτες? Έχουν, δηλαδή μέσα τους πόσους είναι το πιστεύουν, είναι δυνατή, είναι και αυτοί καταρακωμένοι? Σήμερα μου δείξανε ότι έχουν δύναμη και έχουν να δώσουν και αυτός που σας είπα ότι προσπάθεια με όλη αυτή την πίεση φάνηκε ότι ήταν δυνατή. Αυτό δεν είναι τη συνήθεια, έτσι ένα σύνολο στο μήνυμα. Ερώτηση άλλη. Ευχαριστούμε πολύ.